Θα μου πεις δύο λόγια για τον ρόλο σου, φυσικά. Ναι. Παίζω το ρόλο της Τζελσομίνας. Η Τζελσομίνα είναι ένας κλόουν. Ως κλόουν δεν έχει ηλικία και δεν έχει και φίλο. Τη ρωτάει κάποια στιγμή ο τρελός, είσαι σίγουρη ότι είσαι γυναίκα? Την περιγράφει ο Φελίνη πολύ, πολύ ωραία. Κάτι ανάμεσα σε κουτάβι και παπάκι. Κάτι ανάμεσα σε σκανταλιάρικο παιδί που τα σπάει όλα και γίνεται χαμός και σκέφτεται φωναχτά και διάφορα. Το ενδιαφέρον είναι ότι σε αυτό το ρόλο που είναι ένας άνθρωπος άγραφο χαρτί, δηλαδή δεν έχει πάει στο σχολείο, δεν έχει κάνει τίποτα. Εντελώς αγράμματη και ένα, σαν να πάρεις ένα πλασματάκι από τα σκουπίδια μέσα. Αποδεικνύεται στον δρόμο ότι αυτή μας βγαίνει προς μεγάλη μας έκπληξη κάτι σαν Σοπενάουερ. Γιατί αρχίζει και φιλοσοφεί και βάζει ερωτήματα που εμείς με δυσκολία τα βάζουμε. Δηλαδή λέει, γιατί ζω? Δεν θέλω να ζω τέτοια ζωή. Θέλω να είμαι χρήσιμη, θέλω να αγαπάω. Αυτά τα λέει με πολύ ένταση και με πολύ διεκδικητικό πνεύμα. Δεν τα λέει παθητικά να τη λυπηθούμε. Λέει, θέλω να είμαι χρήσιμη, τελείως. Εν δυνάμει δε είναι και καλλιτεχνάκι. Γιατί εκεί που δεν την πιάνει το μάτι σου, αυτή μαθαίνει μόνη της και παίζει ένα όργανο. Στο φιλμ παίζει τρομπέτα, αλλά επειδή η τρομπέτα είναι πολύ δύσκολη, εγώ παίζω κλαρίνο στην παράσταση. Ξέρεις όντως να παίζεις κλαρίνο? Έμαθα για, ναι. Για το ρόλο. Άψογη. Θέλω να πω ότι αυτό το τρίπτυχο μεταξύ κλόουν, φιλοσόφου αυτοσχέδιου και εν δυνάμει καλλιτέχνη έχει πολύ ενδιαφέρον. Μέσα μου αφιέρωσα τη Τζελσομίνα σε αυτήν την ορχήστρα, νομίζω ότι είναι από τη Βενεζουέλα, όπου πήραν παιδιά από τις φαβέλες και φτιάξανε ορχήστρες που ταξιδεύουν τώρα σε όλο τον κόσμο. Και εν δυνάμει, δηλαδή, το κάθε ανθρωπάκι που δεν του πιάνει το μάτι σου μπορεί να έχει ένα θαύμα μέσα του. Αυτό νομίζω ότι είναι η Τζελσομίνα. Αγαπάει η κακομοίρα χωρίς να αγαπιέται, αλλά το καλό είναι ότι στο τέλος όλη αυτή η προσπάθειά της και η αιμονή της και η χοντροκεφαλιά της και η συγκινητικότητά της καταφέρουν να μετακινήσουν έναν άνθρωπο. Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι σαν να λέει ο Φελίνη, όπως μας λέει και ο Σέξπιρ στο Λίρ, ότι παιδιά έστω και στο παραπέντε ή έστω και στο και πέντε, αν κάποιος καταλάβει κάτι, είναι οκ. Okay. Αξίζει τον κόπο. Ό,τι και να γίνει στο μεταξύ. Αυτά. Ήθελα να ρωτήσω το εξής. Επειδή είναι για μια γυναίκα η οποία εξαναγκάζεται να παντρευτεί έναν άνθρωπο αρχικά. Ούτε καν να τον παντρευτεί, να πάει να δουλέψει μαζί του. Ακριβώς. Ακριβώς. Ο οποίος είναι βίαιος. Αφορά αυτό πέρα από τις ανθρώπινες σχέσεις και τη θέση της γυναίκας μέσα στην κοινωνία και στις διαπροσωπικές σχέσεις. Δεν ξέρω, μπορεί, αλλά πιο πολύ είναι οι ανθρώπινες σχέσεις. Ως τέτοια. Νομίζω, ως τέτοια. Γιατί και αυτή δεν αγαπάει τυφλά. Έχει ενδιαφέρον. Κάποια στιγμή της λέει ο τρελός, αν δεν μείνεις εσύ με αυτόν τον άνθρωπο, ποιος θα μείνει? Και της το λέει υποτιμητικά. Αυτή όμως το παίρνει κυριολεκτικά και καταλαβαίνει και έχει και δίκιο ότι αν δεν μείνει αυτή δίπλα του, αυτός μένει ολομόνογος στον κόσμο. Επομένως είναι πραγματικά η βαθιά έννοια της αγάπης. Δηλαδή, μοιάζομαι για σένα. Ξέρει ότι τον καλύπτει σε κάτι που αυτός δεν το καταλαβαίνει εκείνη τη στιγμή. Αλλά ξέρει ότι τον καλύπτει και δεν θέλει να πάρει αυτό που του προσφέρει και να τον αφήσει σαν καλαμιά στον κάμπο. Σχεδόν όπως η μαμά το παιδί. Δηλαδή κάθε ερωτική σχέση έχει ένα τέτοιο κομμάτι μέσα, ειδικά για το γυναικείο ψυχισμό, της φροντίδας του άλλου, ας πούμε. Κάπως έτσι. Είναι πολύ περίεργο. Αλλά μέσα σε όλη την κλωτσοπατινάδα που γίνεται στο έργο και τις μπουνιές που πέφτουν και τις εντάσεις που γίνονται, ένα ανθρωπάκι που δεν το πιάνει το μάτι σου κάνει μία μικρή διαφορά. Ζητώντας κάτι που οι αντικειμενικές συνθήκες δεν τους το δίνουν. Είναι σαν και αυτό που κάνουμε τώρα, που κάναμε όλα αυτά τα χρόνια της κρίσης. Ζητάμε πράγματα που οι αντικειμενικές συνθήκες δεν μας τα δίνουν, αλλά αλίμονο αν εμείς δεν τα θυμόμαστε και αλίμονο αν δεν τα διεκδικούμε. Δηλαδή, σε ένα περιβάλλον βίας έχει χαθεί η αλφαβήτα της ζωής, που είναι η αγάπη. Την αγάπη τη δίνουμε στους ρομαντικούς, τη δίνουμε στις 14 Φλεβάρι του Αγίου Βαλεντίνου. Τη δίνουμε στους ονειροπόλους και δεν ξέρω τι, όπως δίνουμε και την πατρίδα σε διάφορους άλλους, όπως δίνουμε τα δύο-τρία πράγματα που αξίζει τον κόπο να ασχολείται κανείς στη διάρκεια της ζωής του, τα δίνουμε δεξιά και αριστερά. Ενώ η αγάπη είναι ψωμοτήρι. Δηλαδή, κάηκες αν δεν ζητάς αγάπη και αν δεν προσφέρεις, δεν διαχέεις, δεν ακτινοβολείς αγάπη. Αυτό είναι η Τζελσομίνα. Αυτό νομίζω.